πρώτος τίτλος της σεζόν στην ΕΚΑΣΚ κρίθηκε στο κλειστό στα δύο ωράκια, όπου ο Εργοτέλης αναδείχθηκε κυπελούχος Κρήτης, επικρατώντας τον τελικό του αξιόμαχου Αγίου Νικολάου με 90-66. Το συγκρότημα του Αλέξη Χριστοδούλου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, αφού μετά την επιστροφή του στο τοπικό πρωτάθλημα ο στόχος είναι πρωταγωνιστικός, προκειμένου να επιτευχθεί η επάνωδος στην τρίτη εθνική, και το σχετικό μήνυμα στάλθηκε στον τελικό του κυπέλου. Από την άλλη, η ομάδα του Αγίου Νικολάου, που στηρίζεται σε δικά της παιδιά, στόχο έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, όπως έγινε και την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να ελέγξουν το παιχνίδι από το ξεκίνημά του και μέχρι το τέλος, με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Σκάνδαλο, που σημείωσε 24 πόντους, και πολύτιμο συνοδοιπόρους τους Λαγουδάκη και Λιανδράκη, που είχαν από 12 πόντους. Στον Εργοτέλη βρήκαν τις λύσεις προς το αντίπαλο καλάθι, βάζοντας δύσκολα στον Άγιο Νικόλαο, που προσπάθησε με τους Μαντέλου, Μότσου που πέτυχαν από 18 πόντους και Καμπέλη που σημείωσε 14 πόντους. Η εμπειρία και η ποιότητα των παικτών του Εργοτέλη και η αποτελεσματικότητα στις προσπάθειες των παικτών του έφεραν το τελικό 90-66. Σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι για την εμφάνιση και για την νίκη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια από τις 28 Αυγούστου που ξεκίνησε η προετοιμασία. Τα παιδιά δουλεύουν. Στα πρώτα τρία επίσημα φιλικά μάτς για το κύπελο κάναμε καλές εμφανίσεις με νίκες χωρίς να απειληθούμε. Και αυτό είναι ένα εφαλτήριο για τη συνέχεια. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε πει ότι κάνουμε ένα restart μετά τον περσινό υποβιβασμό. Και νομίζω ότι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο αυτή η επάνωδο στο Εργοτέλη στις επιτυχίες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο φτάσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του μπάσκετ του Αγίου Νικολάου και τη δεύτερη χρονιά που επανειδηθήκαμε. Ήταν μια σημαντική επιτυχία για μας. Έχουμε πολλά νέα παιδιά τα οποία αποκτήσαν εμπειρίες από το σημερινό παιχνίδι, πάρα πολύ σημαντικές σε ένα τέτοιο γήπεδο με αρκετό κόσμο και με ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Είχαμε κάποια προβλήματα όλη τη βδομάδα, δεν κάναμε προπόνηση καθόλου και γι' αυτό δεν εμφανιστήκαμε και ανταγωνιστικοί. Κάποια παιδιά εργάζονται, κάποια παιδιά παίξανε χωρίς καθόλου προπόνηση. Σε γενικές γραμμές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σαν οργανισμός και πιστεύουμε ότι σε βάθος χρόνου η ομάδα του Αγίου Νικολάου θα ανέβει, όταν τελειώσει και το κλειστό που περιμένουμε τόσα χρόνια, θα ανέβει πάρα πολύ. Αρχικά θέλω να αφιερώσω τη νίκη τη σημερινή και το τρόπαιο στο δωμάτιο Ντούσα που έχασε τον πατέρα του χθες. Δουλεύαμε όλη τη βδομάδα πάνω στο παιχνίδι αυτό, ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Δουλεύουμε από τις αρχές Σεπτέμβρη στα κόκκινα και πιστεύω μας αξίζει εδώ που έχουμε φτάσει και έχουμε ακόμα να δώσουμε πολύ. Παίξαμε για τον κόσμο, παίξαμε για το άθλημα, κέρδισε δίκαια ο Εργοτέλης. Είναι ακόμα αρχή για το πρωτάθλημά μας και εμάς. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό για σήμερα, η διοργάνωση πάρα πολύ καλή, οι διαιτητές, οι διαιτήτριες βασικά άψογες, ο κόσμος άψογος,